στον βαθμό που γίνεται αυτό. Θα θέλαμε να τελειώσουμε σήμερα με την διαδικασία του ρυθμιστικού της Θεσσαλονίκης. Η πραγματικότητα είναι ότι από τη δική μας πλευρά έχουν τεθεί αρκετά θέματα τα οποία πιστεύουμε ότι δεν δόθηκαν οι ικανοποιητικές απαντήσεις, δεν εκπροσωπούν τον τρόπο σκέψεως τον οποίο έχουμε στο πώς βλέπουμε το μέλλον και τις επόμενες δεκαετίες, τον δρόμο τον οποίο θα χειριστούμε το λιμάνι, το αεροδρόμιο, τα περιβαλλοντικά, τα βιομηχανικά, την καινοτομία. Έχει μέσα αρκετά πράγματα. Εκτιμούμε όμως ότι χρειάζεται πρόσθετη συζήτηση, να συμπλέψουμε, να βρούμε τον κοινό άξονα πάνω στον οποίο θα κινηθούμε. Οι προηγούμενες συζητήσεις με τον κύριο Υπουργό άφηναν ένα ενδεχόμενο ότι αυτές οι συζητήσεις θα έχουν ένα μικρό χρονικό διάστημα. Η αναγκαιότητα να προχωρήσει το θέμα του ρυθμιστικού συμπαρασύρει και το της Θεσσαλονίκης. Εκτιμούμε ότι χρειαζόμαστε αυτό το διάστημα λίγων μηνών και να επανέλθει το ρυθμιστικό, εκφράζοντας τη συνισταμένη των απόψεων της πόλης της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, της Πέλλας, της Σημαθίας, της Πιερίας, γιατί απλώνεται το κομμάτι του ρυθμιστικού και σε αυτές τις περιοχές. Συνεπώς δεν υπάρχει τίποτε το περίεργο παρά η ανάγκη αυτό το οποίο θα ψηφιστεί να εκφράζει την πλειοψηφία των πολιτών της ευρύτερης περιοχής. Το δεύτερο κομμάτι στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι η τροπολογία συγκεκριμένη. Αναφέρθηκαν και ο Υπουργός και ο κύριος Δρυβελέγκας νωρίτερα. Η δική του τροπολογία είναι αριθμός γενικός 1501, ειδικός 187. Η τροπολογία των 23 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας 1542, ειδικός 193. Έχοντας υπηρετήσει 12 χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση, ξέρω ότι ένα από τα δυσκολότερα θέματα ήταν πώς θα διαχειριστείς τη δημοτική περιουσία. Διότι η νομοθεσία προβλέπει ακραίες καταστάσεις. Είδε το δίνεις ή το πουλάς. Λοιπόν, με αυτήν τη συγκεκριμένη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθεί η περιουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης χωρίς να πωληθεί, να παραμείνει στην ιδιοκτησία της. Με τον τρόπο με τον οποίο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σε μεγάλο βαθμό και ο κύριος Δρυβελέγκας εισηγούνται, δίνουν τη δυνατότητα για μακροχρόνιες μισθώσεις, θα φέρουν έσοδα, θα φέρουν θέσεις εργασίας. Οι χρήσεις είναι από αυτές οι οποίες προσυδειάζουν προς το περιβάλλον. Μιλάμε για χρήσεις τουριστικές και χρήσεις που αφορούν τον αθλητισμό, εγκαταστάσεις γύρω από αυτές τις δράσεις. Βέβαια μπορούμε να πούμε ότι εκεί στη Θεσσαλονίκη μας λύνει και ένα πρόβλημα, το πρόβλημα του προπονητηρίου και των εγκαταστάσεων του ΠΑΟΚ, το οποίο έχει μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά το κυριότερο είναι ότι δίνει διέξοδο σε όλους αυτούς οι οποίοι ηγούνται των δήμων της χώρας να αξιοποιήσουν την περιουσία τους χωρίς να την χάσει ο πολίτης. Ένα τρίτο σημείο με την αναφορά που έκανε ο κύριος Κουίκ στο γήπεδο της ΑΕΚ. Άκουσα τον κύριο Υπουργό, είπε ότι το περιβαλλοντικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο των χρήσεων θα τηρηθεί. Άρα λοιπόν οποιοδήποτε χώρος που είναι χώρος προστατευόμενος χρησιμοποιηθεί θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλον. Θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία σε ένα μεγάλο σωματείο όπως είναι η ΑΕΚ, σε όλα τα σωματεία, αλλά σήμερα μιλάμε για την ΑΕΚ, να αποκτήσει τον δικό της χώρο. Ξέρω πως έγινε η προηγούμενη φάση και κατεδαφίστηκε. Είναι ήδη 11 χρόνια. Άρα λοιπόν έχουμε υποχρέωση απέναντι σε αυτό το μεγάλο σωματείο και κυρίως υποχρέωση απέναντι σε αυτά που έχουμε ως δυνατότητες. Να προχωρήσουμε στη συγκεκριμένη διαδικασία και μάλιστα αν υπάρχει αυτός ο χώρος των 20 στρεμάτων τόσο κοντά όπως ανέφερε ο κύριος Κουίκ, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το ισοζύγιο. Άρα έχουμε λύση μπροστά μας προφανή. Η δική μου η πρόταση και στην αντιπολίτευση είναι να ψηφίσει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι διαφορετικό όλοι μαζί να πάμε για ένα κομμάτι του αθλητισμού που δεν πρέπει να μας χωρίζει, να μας ενώνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Υπουργέ.